υπάρχει μια, τα τελευταία χρόνια μια υποβάθμιση στις γραμμές της Καβάλας Πρίνο, η οποία θα όφιλε να είναι η κεντρική σύνδεση της Καβάλας με τον ΙΣΕ, και το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο έντονο και για την αγορά της Καβάλας αλλά και κοινωνικό, δεδομένης της μη λειτουργίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια υδροπτέρυγων στη γραμμή Καβάλας Τάσου ή Πρίνο. Εάν υπήρχε μια τακτική επικοινωνία με δελφίνη της Καβάλας με τον ΙΣΕ, θα μπορούσαμε να βεντιάσουμε σε διαφορετική βάση και να αντιληφθούμε και τις ανάγκες της εταιρείας. Εμείς στο επιμελητήριο έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες και έχουμε αναλάβει αρκετές δράσεις για την τόνωση του τουρισμού του νομού, που σημαίνει ότι έχουμε μια μικρή απέτηση, με την έννοια ότι την αύξηση του τουρισμού ένα κομμάτι της καρπούνται και οι ναυτιλιακές εταιρείες, οπότε στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης, όπως είπαν οι προαλήσαντες, θα μπορούσε ένα μικρό κομμάτι να το ανταποδώσει στην κοινωνία, εφόσον βέβαια και όσο αντέχει και η επιχείρηση, γιατί δεν μπορούμε να πετούμε τρελά πράγματα. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και με την Θασιακή Ένωση που ξέρουμε τις προτάσεις, και θεωρούμε ότι στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των εταιριών και της κοινωνίας στην οποία λειτουργούν και επιχειρούν, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση.